Από τα Χανιά ξεκίνησε την περιοδία του στην Κρήτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Στις 10.30 το πρωί βρέθηκε στα γραφεία του κόμματος στην Οδό Νεάρχου, όπου μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Ο Στέφανος Κασελάκης τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, επισημένοντας πως είναι ανανεωμένος και πιο συμπαγής από ποτέ. Την τελευταία φορά πριν από την εκκίνηση της καμπάνιας μου, ήμουν εδώ τον Ιούνιο με τον Αλέξη. Τότε που ήταν δύσκολες οι εποχές, το αποτέλεσμα ήταν πρώτο διαγραμμένο και θυμάμαι ότι ακόμα και τότε υπήρχε εδώ πέρα μεγάλη αγάπη στα Χανιά για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον προοδευτικό κόσμο. Και νομίζω ότι έκτοτε, εάν και έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και όπως βλέπετε και θα δείτε αυτές τις μέρες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι πιο συμπαγής από ποτέ, είναι ανανεωμένος και το ιδεολογικό του στίγμα είναι ξεκάθαρο. Ο σύντροφος πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης στον τόπο του σηματοδοτεί την έναξη της προοδευτικής αντεπίθεσης. Εδώ από τα Χανιά ο προεκλογικός αγώνας ξεκινάει. Με τον πρόεδρο είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όσον αφορά στις ευρωεκλογές, αναφέρθηκε στα ψηφοδέλτια του κόμματος, τονίζοντας πως οι προκριματικές εκλογές κατάρτισης του ευρωψηφοδελτίου είναι μια καινοτόμα διαδικασία που κανένα άλλο κόμμα δεν τολμάει να κάνει. Αρχίζουμε την εκστρατεία μας για τις ευρωεκλογές. Πρώτον, με μια καινοτόμα διαδικασία, με τα προκριματικά ψηφοδέλτιά μας, το οποίο άλλο κόμμα δεν το τολμάει να το κάνει. Μόνο εμείς αφήνουμε στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να επιλέξουν εκείνοι και όχι ο πρόεδρος με την κλίκα του. Να επιλέξουν τα μέλη, τους ανθρώπους που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν, τους πρεσβεύουν. Και σε επίπεδο επικράτειας και βεβαίως μετά στις Βρυξέλλες. Και δεύτερον, μετά το φανταρικό μου, αρχίζουμε από την Κρήτη. Εκεί που πρέπει να αρχίσουμε. Και θα πάμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Ακολούθως ο κύριος Κασελάκης μετέβη στη Μαλάξα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, και ενημερώθηκε για την πρόταση για χρήση υποθαλάσσιου καλωδίου αντί για πυλώνες. Να μπει από εκεί η γραμμή αυτή, δηλαδή που θα πάει στο Ηράκλειο, να μπει από εκεί να μπουν πυλώνες, ό,τι βλέπετε εδώ. Και πιο μεγάλες από αυτές, να καταστρέψουμε όσο γίνεται περισσότερο το περιβάλλον. Αυτό που δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα, και άμα το καταλάβει θα σηκώσει πραγματικά επανάσταση, είναι ότι θα μεταφέρουν από εδώ ή από την νότια μεριά πυλώνες 105 μέτρων και φτερωτή 150 μέτρα. Αυτό καταλαβαίνετε τι δρόμο χρειάζεται για να περάσει. Πρέπει να κάνει τη μαδάρα ίσωμα. Θέλει 20 μέτρα φάρδος για να περάσει. Αυτό δεν παίρνει στροφή. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η υποθαλάσσια συντήρηση είναι πολύ φθηνότερη. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης καταρχήν. Είναι πολύ πιο φθηνή από αυτό όλο το πράγμα. Κοιτάξτε, ο ΑΔΜΕ αυτή τη στιγμή το μόνο που λέει είναι ότι είναι διπλάσιο το κόστος. Αλλά δεν βάζομαι πιο πάνω από την υγεία και από την καταστροφή. Διπλάσιο το κόστος σε τι βάθος χρόνου? Η συντήρηση υποθαλάσσια είναι φτηνότερη σε βάθος χρόνου. Φτηνότερη, δεν είναι. Πολύ φτηνότερη. Και όλα αυτά, και όταν έχεις δημοσιονομικούς στόχους ενός κράτους, δεν το κάνεις για μια χρονιά. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τον σύντροφό του Τάιλερ, επισκέφθηκε το κέντρο της πόλης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Ρένα, Μαγελάκη. Γεια σου, Ρένα. Εγώ είμαι η Κατερίνα. Η θεία σου. Γεια σου, Τίνα. Καλησπέρα. Σπάνι. Σάγιο στη Φάρνη. Καλώς ήρθατε. Είμαστε. Ξεκινώντας τον περίπατό του από την Οδό Τζανακάκη, ο Στέφανος Κασελάκης μπήκε σε αρκετά καταστήματα, ενώ φωτογραφήθηκε και με όσους πολίτες του το ζήτησαν. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ορίσατε. Χρήστο Μπαντιά, βλέπω. Ευχαριστώ. Καλά. Μια χαρά όλα. Λεβέ, χαρά. Εγώ καφέ για εσάς, εγώ. Σας ευχαριστώ.